Η μυστηριώδης έκρηξη που έκανε στάχτη χίλια τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους σε λίγα δευτερόλεπτα. Πολλά είναι τα σενάρια που έχουν ακουστεί κατά καιρού για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να καταστραφεί ο πλανήτης μας. Αν πάντως, όντω κάποια στιγμή επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο, τότε σίγουρα θα μοιάζει πάρα πολύ με την έκρηξη στην Τουγκούσκα. Ανάγνωση Ζήνα Γκουριώτη Είναι τα Pod Radio του News. Είναι πιθανότατα μία από τις πιο μυστηριώδεις εκρήξεις που έγιναν ποτέ πάνω στη γη και ίσως αυτό ακριβώς το στοιχείο της την κάνει τόσο ευάλωτη στις θεωρίες συνωμοσία. Η αλήθεια πάντως είναι πως ακόμα και σήμερα, 113 ολόκληρα χρόνια μετά, κανείς δεν μπορεί να πει με απόλυτη βεβαιότητα για το τι ακριβώς είχε συμβεί σε εκείνο το δάσος της Ιβηρίας. Αυτό το βιβλικό, σχεδόν κατακλυσμιαίο γεγονός, απελευθέρωσε σε ενέργεια το χιλιαπλάσιο της ατομικής βόμβας της Χειροσήμα. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα εξαφάνισε μια έκταση ίση σε μέγεθος με τη Ρόδο. Είναι η μέρα που σύμφωνα με τους επιστήμονες η Αγία Πετρούπολη τη γλίτωσε για περίπου 4 ώρες. Καθώς αν η γη δεν κινούταν, η περίφημη αυτή ρωσική πόλη θα είχε εξαφανιστεί. Η μεγαλύτερη έκρηξη στη σύγχρονη ιστορία της γης Το πρωινό της 30 Ιουνίου 1908 ήταν σαν όλα τα προηγούμενα για την ακατοίκητη περιοχή κοντά στον ποταμό του Γκούσκα, στο σημερινό κράι του Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας όλα ήρεμα και συνηθισμένα μέχρι τις 7 και 14 το πρωί τοπική ώρα. Τρεις και τέταρτο τα ξημερώματα για την Ελλάδα. Ξαφνικά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μια πανίσχυρη έκρηξη ισοπαίδωσε χίλια τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους. Ενώ δέντρα σε ακόμα μεγαλύτερη απόσταση έγιναν στάχτη μέσα στα επόμενα λεπτά. Όσοι κάτοικοι τη ευρύτερη περιοχή ήταν εκείνη την ώρα έξω από τα σπίτια του, κοίταξαν τρομαγμένοι και με δέο στον ουρανό. Εκεί αντίκρισαν μια στήλη γαλαζοπού φωτό, λαμπρή σχεδόν όσο και ο ήλιο. Περίπου δέκα λεπτά αργότερα είδαν μια λάμψη και έναν ήχο που έμοιαζε σύμφωνα με μαρτυρίε με τον ήχο πυρών πυροβολικού, ο οποίο συνοδεύθηκε από ένα οστικό κύμα που έριξε ανθρώπου κάτω, και έσπασε παράθυρα σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιόμετρων. Οι περισσότεροι μάρτυρες ανέφεραν μόνο τους ήχους και τη δόνηση, αλλά όχι και πως ήταν την ίδια την έκρηξη. Οι διηγήσει τους διαφέρουν ως προς τη σειρά και την ολική διάρκεια των γεγονότων. Όλοι συμφώνησαν όμως σε ένα πράγμα. Ήταν σαν άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως την έκρηξη έπιασαν όλοι οι σεισμογράφοι στην περιοχή της Ευρασίας. Την υπολόγισαν, αν και δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα τότε η συγκεκριμένη κλίμακα, σε αυτό που σήμερα θα λέγαμε σεισμό μεγέθους 5 Ρίχτερ. Η έκρηξη προκάλεσε διακυμάνηση στην ατμοσφαιρική πίεση που ανιχνεύτηκαν στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες το αστροφυσικό αστεροσκοπείο Σμιστόνιαν και το αστεροσκοπείο του Όρους Γουίλσον παρατήρησαν μια μείωση στη διάβία της ατμόσφαιρας που διήρκησε αρκετούς μήνες. Ο ουρανός εκ πρώτης όψεως εμφανιζόταν καθαρός. Δεν υπήρχε άνεμο ή σύννεφα. Οι χωρικοί όλοι πανικοβλήθηκαν και βγήκαν στους δρόμους. Οι γυναίκες έκλεγαν νομίζοντας ότι ήταν το τέλος του κόσμου. Τι έδειξαν οι έρευνες για την έκρηξη που θα μπορούσε να εξαφανίσει την Αγία Πετρούπολη. Για κάποιο περίεργο λόγο, ένα τέτοιο βιβλικό γεγονός δεν τράβηξε, στο βαθμό που όλοι θα περιμέναμε τουλάχιστον, τα βλέμματα της επιστημονικής κοινότητας. Η εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά απομονωμένη περιοχή στη Σιβηρία. Μία άλλη εξήγηση είναι πως έγιναν αρκετές επιστημονικές αποστολές, αλλά τα στοιχεία και τα όσα συγκέντρωσαν εκεί οι ειδικοί χάθηκαν μέσα στο χάος που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια, με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Ρωσική Επανάσταση. Είναι ενδεικτικό πως η πρώτη αποστολή που γνωρίζουμε έφτασε στον τόπο της έκρηξης το 1921, με επικεφαλή στον Ρώσο ρηκτολόγο Λιονίτ Κούλικ, ο οποίος συμπέρανε από τοπικέ αφηγήσει ότι η έκρηξη είχε προκληθεί από ένα γιγάντιο μετέωρο. Το 1927 ο Κούλικ επανέλαβε και πάλι την αποστολή του. Αλλά τότε βρέθηκε αντιμέτωπος με μια μεγάλη έκπληξη, που σε μεγάλο βαθμό ήταν και αυτή που πυροδότησε τα σενάρια και τις θεωρίες συνωμοσία που θα ακούσετε παρακάτω. Όταν οι επιστήμονες έφτασαν εκεί, δεν βρήκαν κανένα κρατήρα Υπήρχε μια περιοχή καμένων δέντρων διαμέτρου περίπου 50 χιλιόμετρων. Κοντά στο υπόκεντρο, λίγα δέντρα παραδόξω στέκονταν όρθια, αλλά απογυμνωμένα από τα κλαδιά και από το φλοιό τους. Τα δέντρα στη γύρω περιοχή είχαν πέσει κάτω προς τις κατευθύνσεις που έδειχναν μακριά από το κέντρο. Οι εκτιμήσει των επιστημόνων ανέφεραν πως το μετέωρο ή ο εξεράγει στον αέρα αντί να προσκρούσει στην επιφάνεια της γης η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τόσο μεγάλη, ώστε θέρισε περίπου 80 εκατομμύρια δέντρα, σε μια έκταση πάνω από 2,15 εκατομμύρια στρέμματα μέσα σε ελάχιστες στιγμές. Επρόκειτο δηλαδή για μια έκρηξη που εύκολα θα μπορούσε σχεδόν να εξαϊλώσει μια μεγάλη πόλη. Και αυτό θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχε η περιστροφή της γης. Αυτή η πόλη θα ήταν η τότε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας της Ρωσίας η εμβληματική Αγία Πετρούπολη, η οποία τη γλίτωσε για 4 ώρες και 47 λεπτά. <σχεδοί> <σχεδοί> τα pod του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.